Η σύζυγος και ο αδελφός του πρώην Υπουργού και Βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Γεράσιμου Γιακουμάτου, βγαίνουν από την αίθουσα του αυτόφορου μονομελούς πρωτοδικείου. Κατηγορούνται για ανακριβή έκδοση φορολογικών στοιχείων σχετικά με τον Νίκο Ευγυρίας, Άγιος Χαράλαμπος, στο νέο ψυχικό, που φέρεται να ανήκει στον αδελφό και τη σύζυγο του βουλευτή. Έολες χαρακτήρισε τις κατηγορίες ο Γεράσιμος Γιακουμάτος, μιλώντας στον Αλφα. Τώρα μου επιτρέψα κάτι. Όταν λέμε 24.000 το χρόνο φόρο αποφυγή, με 26% αυτά δουλεμένα λεφτά, 26% φόρο σε 4.000. Δηλαδή ολόκληρη ιστορία για 4.000 φορώ. Όταν πληρώνουμε 150.000 το χρόνο, θα κλέβαμε 4.000 αδελφός μου. Τι είναι αυτά που λες τώρα. Τόσο ο κύριος Γιακουμάτος, όσο και ο συνήγορος υπεράσπισης των οικείων του, δήλωσαν ότι στόχος είναι ο βουλευτής. Πιστεύετε ότι είναι στημένο? Απόλυτα. Από ποιους? Εμένα ψάχνουν. Από ποιους θα το βρούμε στην πορεία. Το γεγονός λοιπόν ότι πιέστηκαν οι μάρτυρες να εμπλέξουν τον κύριο Γιακουμάτο, εμένα μου δημιουργεί την εδραία πεποίθηση ότι κάποιοι αξιωματικοί στους κόλπους της ελληνικής αστυνομίας δεν περιορίζονται στα προανακριτικά τους καθήκοντα, αλλά θέλουν να επηρεάσουν τις πολιτικές εξελίξεις. Ο αδελφός και η σύζυγος του βουλευτή, καθώς και ακόμα δύο κατηγορούμενοι, εργαζόμενοι στον Νίκο Ευγυρίας, αφέθηκαν ελεύθεροι, καθώς η υπόθεση θα εκδικαστεί τελικά στις 11 Φεβρουαρίου. Αλλάζουμε θέμα. Σημαντικές εξελίξεις έχουμε στην υπόθεση των εξοπλιστικών. Η Ρεγκίνα Σπυράτου θα μας ενημερώσει. Ρεγκίνα, καλησπέρα. Έχουμε έφοδο σε σπίτι.